καζάνι που βράζει η Βενεζουέλα καθώς βρίσκεται στη δίνη μεγάλου κύματος αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Μέχρι στιγμής 27 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στη διάρκεια συγκρούσεων με τις αστυνομικές αρχές της χώρας. Την ίδια στιγμή αυξάνεται ο απομονωτισμός της καθώς η κυβέρνηση του Νίκολας Μαδούρο αποφάσισε την αποχώρησή της από τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών. Με αυτή την κίνηση θέλησε να δείξει τη δυσαρέσκειά της προς την Ουάσιγκτον, η οποία δήλωσε την στήριξή της προς τους διαδηλωτές. Σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει το δημόσιο προφίλ της, η United Airlines ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει το ποσό των 10.000 δολαρίων σε όποιον επιβάτη παραχωρήσει εθελοντικά τη θέση του σε πτήσεις με υπεράριθμες κρατήσεις. Η Αμερικανική εταιρεία μετά την παγκόσμια κατακραυγή λόγω της βίαιης απομάκρυσης ενός επιβάτη από το προσωπικό της αεροπορικής σε ένα αεροπλάνο πριν περίπου ένα μήνα θέλησε με αυτόν τον τρόπο να δείξει με τα μέλη για το απάνθρωπο περιστατικό. Στόχος μας είναι να γίνουμε μια αεροπορική εταιρεία που θα στρέψει την προσοχή της στις ανάγκες των πελατών μας, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων η United Airlines. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο παγκοσμίως προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Αμερικανού σκηνοθέτη Jonathan Demme, γνωστός κυρίως για την ταινία «Η σιωπή των αμνών». Ο σκηνοθέτης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών στη Νέα Υόρκη, ενώ το τελευταίο διάστημα έδινε μάχη με τον καρκίνο.